Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κούβαρη, είναι ο διοργανωτής των Εθνικών Ελληνικών Καλλιστείων Διαγωνισμών Ομορφιάς. Φέτος θα είναι μεικτά, αγόρια κορίτσια μαζί και θα τον ακούσουμε να μας λέει για τη διοργάνωση και παράλληλα θα βλέπουμε τα υπέροχα αγόρια και κορίτσια που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Καλή σου ημέρα, Γιώργο. Γεια σου, Γρηγόρη. Πώς είσαι? Σας χαιρετούμε από τον Άλυμο. Ωραία. Θέλω καταρχήν να σου κάνω μια μικρή διορθωσούλα. Ο διαγωνισμός είναι τα Εθνικά Καλλιστεία GS Ελλάς 2020. Ελληνικά είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και θέλω να πω ότι για τις ανάγκες και μόνο το καλοκαίρι νότε έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Τηρούμε, να ξέρετε, τις διεθνείς προδιαγραφές και τις αποστάσεις. Γενικότερα, εμείς ως θεσμός, επειδή είμαστε καλά οργανωμένος, έχουμε κάνει και όλα τα τεστ COVID για τα παιδιά. Είναι υγιέστατα. Και όπως βλέπετε και στις οθόνες σας, πανέμορφα. Θα ήθελα να πω ότι φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια Εθνικά Καλλιστεία GS Ελλάς. Είμαστε ο μεγαλύτερος και πολυπληθέστερος διαγωνισμός ομορφιάς της χώρας, κάτι το οποίο φαίνεται, δεν χρειάζεται δηλαδή να το πω και με λέξεις, και εκπροσωπούμε τη χώρα πλέον σε διεθνείς σκηνές ομορφιάς και θέλουμε η Ελλάδα να ανακτήσει τη χαμένη έγκλη της. Την τελευταία δεκαετία, από το 2010 και μετά, ενώ δεν υπήρχαν άλλοι διαγωνισμοί ομορφιάς, εμείς είμαστε εδώ, στεκόμαστε, επενδύουμε στην ομορφιά και το κυριότερο που θέλω να πω είναι ότι το μότο του διαγωνισμού είναι ότι προωθούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσω της ελληνικής ομορφιάς. Παρ' όλα αυτά όμως δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν είναι Ελληνίδες ή Έλληνες να συμμετάσχουν. Βέβαια δεν μπορούν να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις οι οποίες τους οδηγούν, τους δίνουν ένα εισιτήριο για το εξωτερικό. Φέτος, Γιώργο, έχεις και κορίτσια που τα έχουμε δει, τα γνωρίζουμε. Δηλαδή έχεις τη Βρυσίδα από το My Style Rocks. Ναι. Πάρα πολύ όμορφες όλες είναι φυσικά, τη Θεοδωρά Ρούμπογλου. Πώς έγινε αυτή η επιλογή, τα κορίτσια ουσιαστικά σου ζήτησαν να είναι, δήλωσαν συμμετοχή ή εσύ τις επέλεξες, έγινε μια επιλογή? Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ο διαγωνισμός από την 1η-1η του τρέχοντος έτου, βέβαια με μια μικρή εδώ πέρα διακοπή λόγω του COVID που υπήρχε και ξέρουμε ότι όλα πήγαν πίσω, βγάζει ολοκληρωμένη διαφημιστική προβολή σε social media, Facebook, Instagram και περιοδικά της χώρας και τα κορίτσια μέσα από εκεί είδαν το διαγωνισμό, κατάλαβαν για τη σοβαρή δουλειά την οποία γίνεται και φυσικά έλαβαν μέρος. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι το ότι δύο από τα κορίτσια που συμμετέχουν μπορεί να έχουν μια επιπλέον αναγνωρισιμότητα από τα άλλα παιδιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν περισσότερης, ας πούμε, καλής εύνοιας. Σωστό, γιατί τα πράγματα είναι αντικειμενικά και όπως πρέπει να είναι. Και συγχαρητήρια που μπήκατε μπροστά και σώσατε ένα διαγωνισμό που ένιωθα ότι πάει να εύθυνε χρόνο με το χρόνο. Μπορούμε να μιλήσουμε... Γρηγόρη, άκου τι θα σου πω. Ορίστε. Φέτος αυτό το οποίο ετοιμάζουμε 18 Σεπτεμβρίου είναι τόσο φαντασμαγορικό. Μπράβο, που να σας δώσω να καταλάβετε ότι συνδεόμαστε ζωντανά, δίνουμε κάποια αποσπάσματα ζωντανά σε 95 χώρες λόγω των παγκοσμίων τους οποίους έχουμε πλέον τα δικαιώματα και αυτό που θέλω να δώσω να καταλάβουν στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα στέκεται εδώ δυνατή υγιής και πλέον η ομορφιά επανέρχεται πιο δυνατή από ποτέ. Μπράβο σου και θέλουμε τώρα αν μπορεί να μας μιλήσει η Βρυσίδα Ανδριώτου, που είναι ωραία. Εκεί δίπλα σου. Πολύ ωραία. Δίνω το μικρόφωνο για αυτό το όμορφο. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Βρυσίδα. Τι κάνετε? Βρυσίδα, πρόλαβες, έκανες και τις διακοπές σου. Πήγες και στο διαγωνισμό. Μια χαρά. Μπράβο. Μπράβο σου. Όλα τα έχω βάλει μέσα. Ζηλεύουμε. Για πες μας για την εμπειρία σου μέχρι στιγμής. Για πες μας πώς νιώθεις που θα διαγωνιστείς. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που συμμετέχω εδώ πέρα στα Εθνικά Καλλιστεία GS Ελλάς, γιατί εκτός από τον θεσμό της ομορφιάς προωθεί πάρα πολύ και τον πολιτισμό μας και αυτό ήθελα. Δήλωση συμμετοχή εσύ, η Βρυσίδα, ή σε προσκάλεσαν? Δήλωσα συμμετοχή. Μπράβο, κοριτσάρα μου, και καλά έκανες γιατί έχεις όλα τα φώτα να πας καλά όπως και όλα τα κορίτσια εκεί. Η Θεοδώρα που είναι δίπλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Θεοδώρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά δεν μπορώ να το κρατάω έτσι. Εγώ θα κρατάω... Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή κρατάω και το τηλέφωνο. Καλησπέρα. 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 Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Εσύ δήλωσες εσύ συμμετοχή? Κι εγώ δήλωσα συμμετοχή. Ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτό το θεσμό και είμαι πολύ χαρούμενη. Θεοδώρα, μου, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν και στο My Style Rocks. Ήταν η Θεοδώρα. Ήμουνα. Είδες που ανοίγουν πόρτες. Και πάτε μπροστά και δοκιμάζετε και σ' άλλους τομείς.
Πάμε να δούμε και το ωραίο το αγόρι τώρα, ναι, για να μην μπίνουν, ναι, παραπονεμένα Σπύρος και τα κορίτσια. Σπύρος Νικολαίδης, να μας πει κάτι, να τον δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου ρε Σπύρο. Γεια σας. Και εσύ Σπύρο την αίτηση μόνος σου, έτσι δεν ήρθα να σου ζητήσω. Και εγώ την αίτηση την έκανα μόνος μου. Ήμουνα στο Λος Άντζελες όταν έμαθα ότι γίνεται όλο αυτό ο διαγωνισμός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που παίρνω μέρος. Γιατί όχι μόνο είναι ένας πάρα πολύ αξιωμένος διαγωνισμός, αλλά και ο κύριος Κούβαρης, ο πρόεδρος του διαγωνισμού, έχει καταφέρει να κάνει τρομερή δουλειά που δεν έχει ξαναγίνει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα της μόδας και της ομορφιάς. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που, αν καταφέρω να είμαι στους νικητές, θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου εκπροσωπώντας τον πολιτισμό μας και τους θεσμούς της Ελλάδας. Τέλεια, είναι τέλεια. Και το θέμα του διαγωνισμού, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κλείνοντας να πούμε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια διαγωνίζονται. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε διαγωνισμό ομορφιάς είναι ότι 25 γυναίκες θα βρεθούν επί σκηνής, 11 άντρες, δηλαδή συνολικά 36 φιναλίστ, και ακριβώς πίσω στο backstage δουλεύουν fashion editors, make-up artists, hair dressers, γύρω στους 50, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις, Γρηγόρη. Μπράβο. Και θέλω να πω και κάτι, σας προσκαλούμε όλους και θέλω να δεσμευτείτε ότι θα είσαστε εκεί, έχετε δώρο μία ρωτώντα από το θεσμό για να τα παρακολουθήσετε live. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί. Εγώ να πω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό που είδα δηλαδή, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Ήταν πολύ όμορφες παρουσίες. Είμαι σίγουρος θα δούμε τρομερά πράγματα. 18 Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι να και δύο τίτλοι, φαντάζομαι. Ένα για τις κυρίες και ένα για τους κύριους. Μίστερ και Star Ελλάς.